Σεβαστή Γερόνισσα της Ιεράς Μονής, της Παναγίας της Κλεισούρας, Γερόνισσα Εφραιμία, αγαπητοί χριστιανοί και που μας προσκυνητές της Ιεράς της Μονής και όσοι μας ακούτε από τα ραδιόφωνα και της Μητροπόλεως της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας και της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος. Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότητα, που ήρθατε σήμερα να τελέσετε και να ευλογήσετε το λαό μας κατά τον εσπερινό μεθαίο, το εσπερινό της Μεγάλης Πανηγύριος της Νεοφανούς Οσίας Σοφίας της Ασκήτριας της Κλεισούρας. Σας ευχαριστούμε που κάνετε το κόπο, είχατε την λειτουργία σήμερα και την Πανήγυρη, τη Μεγάλη Πανήγυρη του Ιερομάρτυρου Σεραφείμ του Δομβοήτου στην επαρχία σας και κάνετε το κόπο μαζί με τη συνοδεία σας και ταξιδέψετε για να προλάβετε κιόλας, κατά όπως να προλάβετε, να προσκυνήσετε την Αγία Σοφία. Ζητήσατε απλώς να προσκυνήσετε και σας παρακάλεσα να τελέσετε τον εσπερινό και την παράκληση, γιατί είναι για μας μεγάλη ευλογία και μεγάλη τιμή. Ήθιστε, όταν έρχεται κάποιος Μητροπολίτης σε μια Μητρόπολη, ο οικείος Μητροπολίτης να τον προλογίσει ή να τον παρουσιάσει και να τον γνωρίσει στο λαό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, στη σημερινή περίπτωση, εγώ είμαι ο νέος πλέον 6 μήνες στη Μητρόπολη αυτή και εσείς είστε παλαιός στον τόπο αυτό, γιατί είστε Καστοριανός, το σπίτι σας είναι δίπλα στην Ιερά Μητρόπολη και οι ρίζες σας είναι από εδώ, από το διπλανό χωριό, από τα Σπρώγια και έχετε, αν και νέος, έχετε πολλά χαρίσματα, υπηρετήσατε σε κέρδιες εκκλησιαστικές θέσεις κοντά στον Μακαριώτη, τον Αρχιεπίσκοπό μας Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, ο οποίος με τα πολλά του χαρίσματα και τη βαθιά του γνώση εξετίμησε τα δικά σας χαρίσματα και η Εκκλησία και οι Ιεράρχες και γι' αυτό είστε πλέον Μητροπόλη σε μία κέρια και πολλοί άριθμοι και πολλοί άνθρωποι Ιερά Μητρόπολη της Ιδιότητος από όπου ποιμένει το λαό με πάρα πολύ μεγάλη ζέση και ζήλο και μας δίνετε και εμάς το παράδειγμα μαζί και με τους άλλους αρχαιότερους αρχιερείς. Εγώ πάνω σε αυτό που ίσως να μην ξέρει ο λαός, σας ξέρει εσάς, ίσως να μην ξέρει και πρέπει να το τονίσω, είναι ότι μου δείχνετε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη πριν ακόμα την εκλογή μου και με στηρίζετε με το λόγο σας, γιατί κάθε νέος σε μία υπηρεσία, σε μία λειτουργία προσπαθεί να κάνει αυτό που κάνει, αλλά έχει ένα άγχος αν το κάνει καλά και κατά Θεό. Εγώ βασίζομαι στις γνώμες των μεγαλύτερων και πρεσβυτέρων αδελφών μου, του Μακαριωτάρτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, των άλλων σοφών ιεραρχών και στη δική σας και μου δίνει θάρρος, γιατί με παρακολουθείτε με άδολη καρδία και με καλό σκοπό και με στηρίζετε. Γι' αυτό σας ευχαριστώ και παρακαλώ να λάβετε το λόγο και να πείτε λόγο αγαθό από τα αρχιερατικά σας χείλη στο λαό εδώ της Καστορίας και σε όλους τους ακροατές μας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Καστορίας, σε θέμας ποιμενάρθε, κύριε Καλίνθε, ο Σιωλιωτάτη καθηγουμένη γερόντισσα Εφραιμία, Άγιοι Πατέρες, αγαπητή Εχριστώ αδελφή. Είναι ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι κοντά στο ποιμενάρχη μου. Να βρίσκομαι κοντά στον πνευματικό πατέρα και ποιμένα της τοπικής εκκλησίας μέσα στα σπλάχνα της οποίας έλαβα το Άγιο Βάπτισμα αλλά και έλαβα και το νέο βάπτισμα, το βάπτισμα της μοναχικής κουράς αλλά και το βάπτισμα της κατά Θεών και κατά άνθρωπων, παιδείας και πρώτης οικογενειακής και κοινωνικής ζωής. Και χαίρομαι που η επαρχία μας, είμαστε πολύ τυχεροί αδελφοί μου, που η επαρχία μας προσβείται σε αυτήν την ευθυνοφόρο διακονία του ποιμένα, του επισκόπου, του Μητροπολίτου, του ποιμενάρχου, προσβείται από έναν άνθρωπο καλοσύνης, έναν άνθρωπο απλότητος, ταπεινότητος, σεμνότητος, αγάπης, διαθέσεως προσφοράς, έναν άνθρωπο συνεργασίας και η εκλεκτή παρουσία του κυρίου Δημάρχου φανερώνει αυτό, έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει και μπορεί και με τη χάρη του Θεού ήδη πηγαίνει τον τόπο μας πιο μπροστά. Τον ευχαριστώ που μου άνοιξε την αγκαλιά του και μάλιστα όχι μόνο σε μένα προσωπικά αλλά και στη συνοδεία μου και σε μια ομάδα προσκυνητών
από την ιστορική καθέδρα της Μητροπόλεως μας, που είναι η πάλι ποτέ διαλάμψασα, Επισκοπή Υπάτης και Νέων Πατρών, όπου πρώτος επίσκοπος της υπήρξε ο Άγιος Απόστολος Ιεροδίων, ο κηρυτής της Εκκλησίας της Θεόφιλος, και έχουμε την ευλογία πλειάς αρχιερέων να έχουν κοσμήσει την καθέδρα της Μητροπόλεως Νέων Πατρών, ενείς και ο Άγιος Ιερομάρτυρας Γρηγόριος, Μητροπολίτης Νέων Πατρών, ο οποίος στα δύσκολα χρόνια της Δημοκρατίας μαρτύρησε πάνω στην Αγία Τράπεζα, στην αγρυπνία του ακαθίστου ύμνου, δίνοντας το αίμα του για την αγάπη του Χριστού και για την ελευθερία της πατρίδας. Ακόγονοι του Ενιάν, από την Υπάτη, να συνοδεύουν σε αυτό εδώ το σύντομο ταξίδι, καθώς υπάρχει ένας έντονος δεσμός ιστορικός με το δυσπηλιό της Καστοριάς, όπου ένας σπουδαίος υπατέως, αξιωματικός, έδωσε τη ζωή του για την απελευθέρωση αυτού εδώ του τόπου και του τόπου του δυσπηλιού. Μετά από αυτή την ιστορική εισαγωγή, Σεβασμιότατε, και θα έλεγα και μία εξήγηση στους ακροατές μας στη Θεότητα που μας ακούνε σήμερα εδώ και ίσως θα αφορέσουν πώς από την Λωκρίδα που βρισκόμουν μέχρι το μεσημέρι. Βρίσκομαι τώρα πάλι στα ορεινά και μάλιστα αυτή την εβδομάδα είναι η τρίτη φορά που βρίσκομαι στη Μακεδονία μας. Μετά από αυτή λοιπόν την εξήγηση, θα ήθελα να καταθέσω στην αγάπη σας μία σκέψη με αφορμή το πρόσωπο της Σωσίας Σοφίας. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος βομβαρδίζεται από εικόνες. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος βομβαρδίζεται από πληροφορίες. Ζούμε στην εποχή της ταχύτατης μετάδοσης δεδομένων. Εισερχόμεθα ήδη στην λεγόμενη 5G εποχή και συνέχεια εξελίσσεται η δυνατότητα των ανθρώπων να επικοινωνούν, να μεταφέρουν πληροφορίες, να μεταφέρουν μεγάλο όγκο δεδομένων, να υπάρχουν διάφορα ψηφιακά, όπως λέμε, σύννεφα, τα οποία αποφυτεύουν πληροφορίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον οποιοδήποτε άνθρωπο όπου βρίσκεται πάνω στη γη και συνάμα μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από το διαδίκτυο, όπου σήμερα δεν υπάρχει σχεδόν κανένας άνθρωπος, εγώ έχω περιοδεύσει σε όλα τα χωριά της Θεότηδος, δεν υπήρξε ούτε ένα χωριό που να μην δω, όχι μία, πολλές έξυπνες λεγόμενες συσκευές, ακόμα και από ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι ακόμα μπορεί να μην έχουν μάθει το συμβατικό τηλέφωνο να χρησιμοποιούν, αλλά πολλές φορές χρησιμοποιούν ακόμη και το Facebook και τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως, ακόμα και γιαγιάδες ηλικιωμένες, ανά πάσα στιγμή το είδαμε τις ακολουθίες του Πάσχα με χιλιάδες δημοσιογράφους μπροστά μας, κρατώντας ένα κινητό τηλέφωνο, φωτογραφίζοντας, βιντεοσκοπώντας και μεταδίδοντας ακόμη και ζωντανά γεγονότα και διάφορες εξελίξεις. Και αναρωτιέται κανείς αν αυτή η εικονική πραγματικότητα, αν αυτή η εικονική πραγματικότητα στην οποία ζούμε, είτε είναι τρισδιάστατη, είτε είναι πολυδιάστατη, αν συμβαδίζει και συμπίπτει με την ουσιαστική πραγματικότητα. Και για να πάρουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα, νομίζω η Ιωσία Σοφία μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί στο πρόσωπό της βλέπουμε τη λεπτή διάκριση ανάμεσα στην εντύπωση της εικόνας και στην των πραγμάτων αλήθεια. Για να θυμηθούμε το απολυτήκιο, γνωστό πολιτήριο του Αγίου Νικολάου και άλλων ιεραρχών, το κανόνα πίστεως και εικόνα προότητος, τεγκρατίας διδάσκων κλπ. Ανέδειξες των πραγμάτων αλήθεια. Στο πρόσωπο της Σωσίας Σοφίας είδαμε αυτή τη διάκριση μεταξύ ενός φαινομενικού κόσμου, μιας φαινομενικής ενδεχομένως ευγένειας, μιας φαινομενικής ενδεχομένως εξωτερικής καθώς πρέπει εικόνας, μιας φαινομενικής όπως τη φαντάζονται οι άνθρωποι κουλτούρας, που μάλλον η Ρωσία δεν την είχε κατά τα μάτια ενός κόσμου, ο οποίος δεν να βλέπει τα πράγματα μέσα από την εικόνα, τη γυάλινη, ενός περιτυλίγματος, αλλά είχε την των πραγμάτων αλήθεια. Δεν είχε την ταπεινοσχημία, είχε την αληθινή ταπείνωση. Δεν ήταν απόκοσμη, είχε την πραγματική κοσμικότητα. Δεν είχε την ψεύτικη ευγένεια, αυτή που μπορεί να χαρίζει σαρδόνια, χαμόγελα, αυτή που μπορεί να προσφέρει διαβεβαιώσεις φιλίας και αγάπης, αλλά συγχρόνως να κρύβει μέσα ιδιοτέλεια, να κρύβει μέσα συμφέρον, να κρύβει μέσα φιλαυτία,
να κρύβει μέσα διάφορες σκοπιμότητες. Δεν είχε την κολακία και τον έπαινο, που πολλές φορές υποκρύπτει βαθιά κατάκριση, βαθιά συκοφαντία, βαθιά καταλαλιά, βαθιά απόσταση. Δεν είχε η Αγία Σοφία μία αγαπολογία, η οποία μάλλον απομακρύνει παρά φέρνει κοντά τον άνθρωπο. Αλλά είχε την αληθινή αγάπη, την πραγματική ευγένεια, την πραγματική καλοσύνη, την πραγματική λεπτότητα, την πραγματική σύνεση, την πραγματική σεμνότητα. Και θα αναρωτηθεί κανείς, άραγε, και ίσως πολλοί από εσάς μεγαλύτεροι στην ηλικία, αν ρωτήσετε τους παππούδες σας, τις γιαγιάδες σας, και έχουν την ειλικρίνεια να απαντήσουν, θα σας πούν και θα σας ομολογήσουν ότι οι άνθρωποι της εποχής της, οι περισσότεροι των ανθρώπων, δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι ήταν φορέας της των πραγμάτων ηλικίας. Δεν μπόρεσαν να καταλάβουν στην εποχή της ότι ήταν το πρόσωπο το οποίο ήταν ο φορέας του Αγίου Πνεύματος. Ότι η συμπεριφορά της, οι επιλογές της, ο τρόπος της ζωής της ήταν αγιοπνευματική κατάσταση, κατάσταση αγιότητος. Πάντοτε όμως έτσι συμβαίνει με τους Αγίους μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και έρχεται ο χρόνος και δίνει τις απαντήσεις. Και έρχεται και μιλούν διάφορα θαυμαστά γεγονότα, εμπειρίες, θεοσημείες, διάφορες καταστάσεις πνευματικές. Και δίνουν απαντήσεις και φανερώνουν ότι ναι, αυτή η πτωχή ψυχή. Ναι, αυτή η ταπεινή ψυχούλα. Ναι, αυτή η πόντια ψυχούλα. Ναι, αυτή η γεροντισούλα που βρέθηκε εδώ να ζει μόνη της μέσα στην αγριότητα, αλλά απόλυτα συμφιλειωμένη ακόμα και με την αρκούδα που ερχόταν να πάρει την ευχή της ουσιαστικά και να φάει από τα χέρια της. Αυτή η οποία είχε συμφιλειωθεί με το υγρό και άγριο περιβάλλον της περιοχής. Αυτή η οποία είχε ενώσει μέσα στην καρδιά της όλο τον κόσμο και δεν είχε καμία διάσπαση, κανένα διπολισμό, καμία σχιζοφρένεια, καμία σύγκρουση. Είχε αποκτήσει προσωπικότητά της αυτή την ενοήδεια που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, την ενότητα, γιατί είχε κέντρο υπαρξιακό την καρδιά, που η οποία επικοινωνούσε με τον Θεό και ήταν γεμάτη Θεό, γεμάτη Χριστό, γεμάτη αγάπη, γεμάτη Παναγία, γεμάτη Αγίους, γεμάτη χάρη Θεού. Αυτή η ψυχούλα έγινε ο δέκτης του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εκόμισε και εκόμιζε και στην εποχή της και κομίζει και σήμερα και θα κομίζει και πάντα. Διότι αυτό το οποίο εμείς λαμβάνουμε με τη σχέση μας, από τη σχέση μας μάλλον με την Οσία Σοφία, είναι η πραγματική σχέση με τον Θεό και είναι η πραγματική ενέργεια, πραγματικές ενέργειες, οι άκτιστες ενέργειες, οι οποίες ενεργούν μέσα από αυτήν την ψυχή που δόθηκε ολοκληρωτικά στον Θεό και δόθηκε ολοκληρωτικά στον καθέναν από εμάς. Τελικά, ποιο είναι το κριτήριο και πώς μπορούμε εμείς να βοηθηθούμε σήμερα να ξεχωρίσουμε το ψεύτικο από το αληθινό σε μια εποχή σύγχυσης, σε μια εποχή ταραχής, σε μια εποχή υπερπληροφόρησης, σε μια εποχή που οι άνθρωποι έχουν φτάσει να διχάζονται ακόμα και για θέματα τα οποία είναι έξω τελείως από το πεδίο του επιστητού τους. Ιατρικά, λοιμοξιολογικά, επιδημιολογικά, οικονομικά, πολιτικά, αθλητικά, χίλια δυο, δεν είναι μόνο αυτά τις τρέχουσες επικαιρότητες. Και μην πάθουμε μια προσχόληση και γυρίζει γύρω το μυαλό μας μόνο από την πρόσφατη δοκιμασία της πανδημίας. Αυτό συνεχώς συμβαίνει, αυτή η κατάσταση. Οι άνθρωποι να αναστατώνονται, να ταράζονται, να γίνονται ολόκληρες μαραθώνιες μάχες στα καφενεία για θέματα τα οποία ούτε καν επίπτουν στο πεδίο εμπειριών ή γνώσεων. Γιατί δημιουργείται αυτό το κλίμα και πώς μπορεί κανείς να το ξεκαθαρίσει, πώς μπορεί να βρει απαντήσεις. Ακολουθήσει τον δρόμο της Αγίας Σοφίας. Και ο δρόμος της Αγίας Σοφίας ήταν ένας και μοναδικός. Είναι αυτός ο δρόμος που ελκύει τη χάρη του Θεού. Ο δρόμος δηλαδή της ταπεινώσεως. Διότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ταπεινής δε δίδωση χάρη. Ποτέ δεν θεώρησε η Οσία Σοφία ότι είναι μια σοφή, που ήταν σοφή πράγματι και σοφία και σοφή. Ποτέ δεν θεώρησε ότι ήταν κάποια σπουδαία, όπως νομίζουμε εμείς οι άνθρωποι.
Και μάλιστα αν αμφισβητήσει κάποιος την γνώμη μας. Δεν μπορούμε να το χωνέψουμε, δεν μπορούμε να το ανεχτούμε, δεν μπορούμε να το υποφέρουμε. Ούτε ακόμα και μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην οικογένειά μας. Είμαστε ικανοί να σταματήσουμε να μιλάμε ο ένας στον άλλο. Να κόψουμε την καλημέρα. Δεν είχε η Οσία Σοφία τίποτα τέτοιο. Δεν είχε καμία αίσθηση αξίας για τον εαυτό της. Ήξερε ότι ό,τι έχει το λαμβάνει από την αγάπη του Θεού και από το έλεος του Θεού. Αυτό είναι που φωτίζει τον άνθρωπο. Αυτό είναι που μπορεί να αλλάξει τις σχέσεις μας και τη ζωή μας. Αυτό είναι που μπορεί να μαλακώσει τις καρδιές μας. Αυτό είναι που μπορεί να αποκλιμακώσει την ένταση. Αυτό είναι που μπορεί να μας ηρεμήσει. Αυτό είναι που μπορεί να φέρει την πολυπόθητη γαλήνη μέσα μας. Γιατί αν δεν έρθει μέσα μας η γαλήνη, δεν θα έρθει ούτε στις μεταξύ μας σχέσεις. Και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά, επικοινωνώντας με την Οσία Σοφία, κατεξοχήν αυτό να τη ζητήσουμε. Να μας βάλει και εμάς στον δρόμο της αλήθειας των πραγμάτων και όχι των ειδικών. Όχι των εντυπώσεων, αν με επιτρέπει ο Σεβασμιότατος, όχι των fake news. Όχι των σχολείων, των ανωνύμων του διαδικτύου. Όχι του βόθρου, θα έλεγα, του διαδικτύου. Αλλά στην αλήθεια της πραγματικής ζωής. Η πραγματική ζωή είναι η ζωή, η αγιοπνευματική. Είναι η ζωή της ταπεινώσεως και της ευγνότητος και της συνέσεως και της βαθιάς αίσθησης ότι ο ημί χάρητη Θεού ημί. Αυτό ζούσε η Οσία Σοφία, σε αυτό μας καλεί και αυτό είναι η λύση στα προβλήματά μας. Και αυτό είναι η προϋπόθεση για να οικοδομήσουμε μια κοινωνία σχέσεων αρμονικών, σχέσεων σεβασμού, σχέσεων συνεργασίας, συμπόρευσης, συναλληλίας, εν Χριστώ δηλαδή κοινωνίας και επικοινωνίας. Και είναι αλήθεια ότι έχουμε τη μεγάλη ευλογία στον τόπο μας, Σεβασμιότατος Κειμενάρχης μας και αγαπητός Εχθρός μας, ο κ. Καλλίνικος, να πορεύεται αυτόν τον τρόπο. Όπως το διδάχθηκε από τον Άγιο Καλλίνικο, όπως το διδάχθηκε από τον Σοφό και πριν ήταν της Ιεραρχίας, Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και Ιερόδου και ο Μωρόμπλου, Μητροπολίτη. Όπως το διδάχθηκε από αυτήν την παράδοση, την ησυχαστική, την νυχτική, την ανώθευτη, την παράδοση δηλαδή της Οσίας Σοφίας. Γι' αυτό δοξάζουμε τον Θεό σε δημιότητα. Τον ευχαριστούμε, όχι μόνο γιατί κλειμένατε τον τόπο μας, αλλά γιατί κοσμείτε και ομορφαίνετε τη ζωή μας, τις φιλίες μας, την καρδιά μας. Θεό να σας δίνει έτη πολλά και η Οσία Σοφία να σας χαριτώνει και να σας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσετε αυτόν τον όμορφο, απαλό, σιγανό, σεμνό και ήπιο και γλυκό δρόμο ο οποίος αναπάρει τις καρδιές μας. Θεός Κύριος και πεθανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ζωολογήστρο Κύριο και αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Θεός Κύριος και πεθανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίου έγινε το αύτη και σταυαστή εν οφθαλμίσιμο. Θεός Κύριος επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ασκητριών των παλαιάρτη εκτιμός ακολουθήσας ανωδείς εκκλησούρα Σοφία ενδιέτοιμα Σοφίας Θεού ως καθυπομείνασαν του χειμώνος το ψύχος ευσθενός και τίξασαν καυμενία τη σάρκα με λισταγές υψέρτσο με ψωμενοδές λιτάς προς της την αυτής εξετούμενη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ του πόντου χαρτίος εξανατήλασαν, ως περνεόφωτον άστρων ασκητικής αγωγής,
και κλεισούρα καστορίες καταβγάσα σας, φαινία όκλους προσευχής καταξιώσεως σαρκός, εμπόλους κληραγωγίας και θαυμασίων σοφία, ανή μόνος πρέσβυραν υμνήσομε. Νίκαια η και εις αιώνας των αιώνων αμήν, ουσιοποιήσομεν ποτέ Θεότο και τα δυναστεία σου λαλήνη ανάξη. Η μίγαρση προείστας ο πρεσβεύουσα της ημάς ερήσατο εκ των σου των κινδύνων, τη δε διεφύλαξε νέος δίν ελευθέρους, που καποστό με δέσποινα εξού σου γαρδούλου σώζησα ή εκ παντίον δημών. Νοσίων απάγμασμα νευραγών σοφίας λυτέσου, από δίωξο σκοτασμών ημών τους πευδόντων προσκυνήσε τη χάρη το βρυτών υψάνων θήτην σου. Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ανένε ο φώτιστε ακρεμνός νηστεία σοφία χαμενίας και προσευχής, φωτίσον ευχών αδιαλείπτων ημών παθώς σκοτωμήνην απέλασο. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, η άσεο φρέαρ παντοδαπών αγνή Θεοτόκερ ανεδείχθη εις εικόν. Ειν έχει κλεισούρα καστορίας ο θησαυρό πολυτίμη των δέσποινας. Ουσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών αρετής εκ μαγείων των συμφορών πελαγός, βίου σταθυρός διελθούσα όρμων εις άκμισθων, σοφία των ουρανών έφτασα σε θα πρεσβεύεις, το Κύριο πέψε μη χάρη και έλεος. Ουσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών κυβωτών ο σοφία σε αρετής πάκρισον, σε ύμνο λογούνται σοφία πίστη κραυγάζομεν. Η Θεοτόκου μονήν καθαγία σας απώνης, σύστερά σας κύσεως και επίσους προσφυγάς. Όσα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, λυπηρών τον Ευβίο, η μοναχλήρ διώξω, φεύγει ελδιό σου σοφία, η βίων απαντά, τι του Κυρίου Μητρήν, τι θαυμαστή παραθήσα, ολοθύμος πασοφεόντος ασκητρία. Ενήκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην επακούσα μήτε του λυτρωτού Πάναγνε, σου των δεωμένων μη πάυση επισκιάζουσαν, τους προσκυνούντας πιστός η Παναγία εικόνα, ελεούσαν άπαντας Θεογεννήτρια.